Ενώπιον του μεικτού όρκου του εφετείου Λάρισα ξεκίνησε η δίκη σε κλίμα έντασης για τη διπλή δολοφονία στη Μακρινίτσα που είχε σοκάρει το Πανελίνιο, με κατηγορούμενο έναν 35χρονο σήμερα άνδρα και θύματα την 28χρονη ενδιαστάση σύζυγό του και τον 30χρονο αδερφό τη. Πρωτόδικα στον 35χρονο επιβλήθηκαν δύση σόβια και 6,5 χρόνια φυλάκισης χωρίς να τον αγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 35χρονο πήγε στο σπίτι τη ενδιαστάση σύζυγου και τη σκότωσε με μαχαίρι. Στη συνέχεια στράφηγε στον αδελφό τη του σπιτιού, Τραυματίζοντα τον θανάσιμα, ενώ και η μητέρα των δύο αδελφών δέχθηκε επίθεση από τον κατηγορούμενο. Μετά την ανάγνωση των περιστατικών για του ανόρκου από την εισαγγελέα τη έδρα, στο εδόλιο, κάθισε ο κατηγορούμενο, ο οποίο ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τίποτα. Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστηρίζει πω ο 35χρονο στη στιγμή τη δολοφονία είχε διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια, σχιζοφρένεια, και ζήτησε την εφαρμογή των άρθρων 34 και 36 του ποινικού κώδικα δηλαδή του μειωμένου καταλογισμού και τη διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή τη συνείδηση. Οι κατηγορίε που το αποδίδουν την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή τελεστήσα, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Η δίκη πήρε τελικά αναβολή για τι 18 Ιουνίου του 2024, μετά από πρόταση τη εισαγγελέως, ώστε να παραστούν στο δικαστήριο για να καταθέσουν οι δύο ψυχίατροι πραγματογνωμένε που τον εξέτασαν. Νωρίτερα, πάντω, είχε ξεκινήσει την κατάθεση του ο πατέρα των δύο αδελφών, ο οποίο το μοιραίο εκείνο απόγευμα βρισκόταν στο σπίτι όπου έγινε το φωνικό. Στι ερωτήσει τη προ τον μάρτυρα, η πρόεδρο του δικαστηρίου στάθηκε στην ψυχολογική κατάσταση του δράστη πριν το συμβάν. Με τον πατέρα να απαντά πω δεν είχε αντιληφθεί κάτι παράξενο για την κατηγορούμενο. Εκείνη την ημέρα ο κατηγορούμενο είχε απειλήσει την 28χρονη, η οποία στη συνέχεια υπέβαλε δεν μα έλεγε η κόρη μα για τα προβλήματα των ισοπατέρας, προσθέτοντας πως δεν περίμεναν ότι ο 35χρονο θα έφτανε στο σημείο τη δολοφονία.